Αγαπητοί μου Έλληνες, καλημέρα. Σήμερα εκτάκτως κάνουμε μια εκπομπή στα γρήγορα για να σας ενημερώσουμε ότι την Κυριακή που μας έρχεται και ήταν να γίνει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα την ίδια μέρα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Σκοπιανό, τώρα μαθαίνουμε, λένε ότι αναβάλλεται από την Κυριακή από την Αθήνα και θα γίνει την Τετάρτη. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η το τελευταίο. Εκείνο όμως το οποίο ήθελα να σε ενημερώσω είναι πρώτον ότι έχω βάλει στο site της Εθνεγερσίας, εθνεγερσία.gr, μία πρόσκληση προς όλο τον ελληνικό λαό να πλαισιώσουμε τα δύο αυτά συλλαγητήρια με όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Δηλαδή, παρακαλώ όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να αφήσουν τις δουλειές τους και με κάθε θυσία να ενισχύσουμε τα συλλαγητήρια αυτά για να δείξουμε τουλάχιστον μια φορά ότι είμαστε ενωμένοι. Εκείνο όμως το οποίο κάνω την εκπομπή αυτή εκτάκτως σήμερα είναι να σας ενημερώσω ότι και τα συλλαγητήρια αυτά έχουν καπελωθεί από το κατεστημένο. Όπως το 2011 έγινε στο Σύνταγμα μία μεγάλη συγκέντρωση και διαμαρτυρίας που κράτησε 40 μέρες περίπου. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ολόκληρο. Ήταν καπελωμένη και η διοικούσα επιτροπή της συγκεντρώσεως εκείνης ήταν στο τραπέζι που καθότανε τέσσερες και αν τους κοίταγες από αριστερά, από δεξιά προς τα αριστερά ήταν ο Βαρουφάκης, ο Καζάκης. Δίπλα από τον Βαρουφάκη ήταν ο νυν υπουργός οικονομικών, ο Τσακαλώτος και δίπλα ο Κατρούγκαλος. Και πιο εκεί ήταν ο Καζάκης, τέσσερες. Όλη η συμμορία. Οι τρεις έγιναν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, τον Καζάκη τον έχουν εφεδρεία. Γιατί πάντα αυτοί που διοικούν την ανθρωπότητα ξέρουν να διοικούν. Ο οποίος είναι κατάπτωρος στην καλλιτηρία ο Καζάκης, λέει να μην πάμε στα συλλητηρία. Ο Καζάκης λέει να μην πάμε στο συλλαγητήριο. Μα ήταν στο τραπέζι, καθότανε. Αυτό λες τώρα. Είναι στο κατεστημένο. Λοιπόν, και τώρα ακριβώς αγαπητοί μου Έλληνες έχουν καπελώσει και τα συλλαγητήρια που γίνονται για το Σκοπιανό. Πώς τα έχουν καπελώσει? Φρόντισαν να βάλουν ομιλητάς μασόνους, αρχιμασόνους. Σαν τον Φράγκο τον Φραγκούλη. Όχι, μην λες ονόματα. Α, όχι. Για όνομα του Θεού. Μα είμαι σίγουρος. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι ονόματα. Εντάξει, το παίρνω πίσω τέλος πάντων. Με συγχωρείς. Όχι. Ναι. Όχι. Λοιπόν, βάζουν λοιπόν οπωσδήποτε μασόνους, αρχιμασόνους και ανθρώπους που θέλουν να προβάλλουν ως αρχηγούς κομμάτων διότι βλέπουν ότι τρίζουν τα θεμέλια των παλαιών κομμάτων και θα βγουν νέα στην καινούργια Βουλή και προσπαθούν να βάλουν προσωπικότητες και τους διανθίζουν με όσο μπορούν καλύτερα λόγια να τους κάνουν μεγάλους και τρανούς, ώστε αφού κάνουν τα νέα κόμματα να τραβήξουν τον ελληνικό λαό προς τα εκεί. Επομένως έχουμε διπλών σκοπών. Πάνε να πετύχουν στις συγκεντρώσεις αυτές του ελληνικού λαού οι κατακτητές της Ελλάδος. Αλλά εμείς δεν θα δεχθούμε να παίξουμε το παιχνίδι τους. Και έτσι προσπαθούν να μας διαλύσουν και να μην πάμε, εμείς θα πάμε στις συγκεντρώσεις αυτές αγαπητοί μου Έλληνες και Ελληνίδες, να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι Έλληνες και ισχυροί και αυτοί ας παίξουν το παιχνίδι τους, δικαίωμά τους. Και τώρα 2-3 λόγια μόνο θα σας πω για το τι ήτο τα Σκόπια. Τα Σκόπια αγαπητοί μου Έλληνες δεν κατοικήθηκαν ποτέ από Έλληνες και από Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες δεν καταδέχονται να πάνε στα Σκόπια το υψίπεδο αυτό να κατοικήσουν και ούτε ως κατακτητές πήγαν ούτε ως κάτοικοι ποτέ. Και επομένως δεν υπάρχουν εκεί κάτοικοι Μακεδόνες. Υπάρχει 1,5%. Θα σας πω πού υπάρχει 1,5%. Η Μακεδονία εκτείνεται από το υψίπεδο Φλωρίνης, εκεί που τελειώνει το υψίπεδο Φλωρίνης απάνω, που είναι μετά το Περλεπέ τα Στενά. Επομένως μέχρι Περλεπέ ναι και τα Στενά του Περλεπέ ήταν Μακεδονία, ανέκαθεν. Από εκεί και πάνω ούτε ένα βήμα, ούτε ένα μέτρο. Και από την Κελάδα του Αξιού, Μακεδονία ήταν στα Στενά του Δεμίρ Καπού.
Από το Δεμήρ Καπού και πάνω, ούτε ένα μέτρο δεν πάτησε Έλληνας Μακεδόνας. Όχι να κατοικήσει, ούτε πάτησε. Γιατί? Διότι ήταν ένας άγριος λαός και βρώμικος. Και μάλιστα οι Έλληνες όταν θέλαν να προσβάλλουν έναν, το λέγαν τρεις του βίου λέλουτε ως περδαρδανός. Δηλαδή τρεις φορές στη ζωή σου πλένεσαι όπως οι Δαρδανοί. Γι' αυτό δεν καταδέχονται να πάνε. Και δεν είναι μόνο αυτό αγαπητοί μου οι Έλληνες. Αλλά υπάρχουν από την περιοχή αυτή τρεις τουλάχιστον σημαντικοί άντρες οι οποίοι έζησαν στην ιστορία αυτή. Και είναι ένας ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο άνθρωπος που έκανε το Βυζάντιο αυτοκρατορία. Ο Ιουλιανός και ο Ιουστινιανός. Και οι τρεις αυτοί κατάγονται από χωριά που είναι 2-3 χιλιόμετρα, 5 το πολύ, από τα Σκόπια. Σκοπιανοί δηλαδή, κάτω αυτού. Όλες οι ιστορίες του κόσμου τους γράφουν Ιλυρίους. Εάν ήταν Μακεδόνες, εκεί κάτοικοι, κάποια ιστορία κάποιου κράτους της γης θα έλεγε ότι ήταν Μακεδόνες, ένας από αυτούς τουλάχιστον. Για κανέναν από αυτούς που είναι Σκοπιανοί δεν γράφει η ιστορία του κόσμου ότι είναι Μακεδόνες. Επομένως, η Δαρδανία μετά άλλαξε το όνομα και πήρε Μαντοβίνα. Και όταν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη δώσαν στη Ιουγκοσλαβία, την ονόμασαν Βαρδάσκα, από το Βαρδάρι. Και το 1945 ο Ιωσήφ Μπρος, ο Τίτο που ξέρετε εσείς γιατί έτσι τον λέτε, ο Εβραίος εκ Πολωνίας, πήρε εντολή του μεγάλου αδερφού και την ονόμασε Μακεδονία για μελλοντική χρήση. Το Εβραϊκό Ιερατείο οι Έλληνες έχουν μελετήσει τη Μεγάλη Μακεδονία με την οποία θα διαιρέσουν την Ελλάδα και θα κάνουν κυβέρνηση δική τους στη Θεσσαλονίκη και θα διοικούν τα Βαλκάνια. Από πότε? Πριν από 150 με 200 χρόνια. Αποδείξεις καθαρές. Δεν τις λένε οι πολιτικοί, ούτε οι δημοσιογράφοι, δυστυχώς δεν σας τις λένε. Ο Εβραίος Ραβίνος της Θεσσαλονίκης, Πέπο Μαλάχ, το 1912 δημοσίευσε σε εφημερίδες της Ευρώπης ότι η Μακεδονία πρέπει να ενωθεί και να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Ακολούθησαν μετά για την ίδρυση του Μακεδονικού κράτους και μάλιστα μέχρι Ολύμπου. Ο Ουκρανός Εβραίος Κρίστιαν Ρακόφσκι. Αμέσως μετά έγραψε βιβλία και διέδωσε στην Ευρώπη ότι η Μακεδονία πρέπει να γίνει ανεξάρτητο κράτος μέχρι του Ολύμπου. Ο Εβραίος δικηγόρος Εμμανουήλ Σαμ Καράσο, εκ Θεσσαλονίκης, έγραψε το 1918 και δημοσίευσε στο Παρίσι άρθρα τα οποία προέτρεπε τους Ευρωπαίους να ενεργήσουν για να γίνει η Μακεδονία ανεξάρτητο κράτος. Το 1923 έγινε το συνέδριο της Κόμιντερν, της Κομμουνιστικής, και επέμεναν ότι πρέπει να ενωθούν όλοι μαζί, να ενώσουν τις δυνάμεις τους όλα τα κράτη της Ευρώπης για να κάνουν κράτος μακεδονικό. Ο Λένιν το 1924, τρεις μήνες πριν πεθάνει, κάλεσε τους επιτελείς τους όλους, τους επιτελείς του όλους, και τους έδωσε εντολή πάση θυσία να προσπαθήσουν και να πετύχουν ανεξάρτητο ελληνικό μακεδονικό κράτος.
και εφόσον δεν μπόρεσε ο Λένιν να κάνει την ανεξάρτητη Μακεδονία, προσπαθούν οι σημερινοί Έλληνες πολιτικοί να κάνουν την ανεξάρτητη Μακεδονία. Γιατί? Διότι το Σύνταγμα, αγαπητοί μου Έλληνες, των Σκοπίων, το άρθρο 3 και το άρθρο 49, γράφουν καθαρά ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να ελευθερώσουμε τους Μακεδόνες των γειτονικών κρατών. Άρα λοιπόν, εφόσον γίνει ανεξάρτητο κράτος που θα έχει το όνομα Μακεδονία και έχει το σύνταγμα που έχουν οι Σκοπιανοί, θα πρέπει να αγωνιστούν για να ενώσουν όλους τους Μακεδόνες από τα γύρω κράτος, τα γύρω κράτη. Και ποιοι είναι αυτοί? Της Ελλάδος, και βάζουν και μερικούς ότι είναι στη Βουλγαρία. Πώς τώρα πολλοί λένε ότι τα Σκόπια υπήρξε Μακεδονία, ενώ δεν υπήρξε ποτέ? Το 1930 προπαγάνδα των κοσμοκρατόρων διέδωσε ότι τα Σκόπια ήταν Μακεδονία, ενώ τα όρια της Μακεδονίας ήταν στενά, Περλεπέ, Δεμήρ Καπού και κάτω. Και έβαλαν και ένα μικρό μέρος της Βουλγαρίας. Από τότε λοιπόν, Βασίλη, άρχισε να μιλάνε και να λένε ότι τα Σκόπια είναι Μακεδονία. Και την αλήθεια αυτή δεν τη λέει κανένας, δυστυχώς. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω περισσότερο, να δώσω και στο Βασίλη το λόγο. Λοιπόν, να γνωρίζετε ότι από προχθές είναι στο ίντερνετ το δικό μου, στο διαδίκτυο, η προκήρυξη στην οποία καλώ τους Έλληνες να παραστούμε στα συλλαγητήρια για τη Μακεδονία, η πρόσκληση, και θα βρείτε λεπτομέρειες φοβερές και άλλες. Αυτές είναι λίγες τις οποίες είπα, γιατί θέλω να είναι σύντομο το δίκτυο. Και επειδή λοιπόν, στρατηγέ μου, δεν υπάρχουν, όπως λένε στη δικαιοσύνη, χαμένες δίκες, αλλά παρατημένες δίκες, έτσι και στην πολιτική δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, αλλά παρατημένες πατρίδες. Εάν δεν παραβρεθούμε τώρα σε αυτά τα συλλαλητήρια που είναι στις 21 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και στις 4 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, σημαίνει ότι έχουμε παρατήσει πλέον την πατρίδα μας και θα τη χάσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν αλήτρωτες πατρίδες, όπως είναι και η Ιωνία, όπως είναι και η Μακεδονία, και πρέπει να τις πάρουμε πίσω, ή τουλάχιστον δεν πρέπει να τις παραχωρήσουμε, όπως και ο κύριος Γκλιγκόροφ έλεγε ότι είμαστε σλαβικά φύλλα και δεν είμαστε Μακεδόνες. Ο ίδιος ο κύριος Γκλιγκόροφ, ο οποίος βέβαια. Ότι ήρθαμε τον 6ο αιώνα. Τον 6ο αιώνα επικύσαμε βεβαίως αυτή την περιοχή. Ο οποίος βεβαίως είχε και ελληνική ρίζα, διότι το όνομά του ήταν Γρηγοριάδης και κατάγεται από τη Φλόρινα. Και γι' αυτό μετά, αφού είπε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ξέρετε ότι έγινε μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον του. Ο άνθρωπος έμεινε τυφλός, κοντέψε να πεθάνει και αμέσως μετά τον αντικαταστήσανε. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι για τη Μακεδονία μας, διότι η Μακεδονία είναι πραγματική Ελλάδα. Άμα χάσουμε τη Μακεδονία, θα χάσουμε και την Ελλάδα. Να είμαστε σύσσωμοι στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και να προσέξουμε πάνω απ' όλα, διότι πολλοί δήθεν πατριώτες θα καπελώσουν αυτή τη συγκέντρωση. Μασόνοι, εβραϊκής ρίζας, κάποια κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ενώ την έχουν παραχωρήσει, τολμάνε τώρα και παριστάνουν τους πατριώτες. Δεν θα την καπελώσουν κατά αυτήν την τρόπο. Την έχουν ήδη καπελώσει. Έχουν ήδη καπελώσει. Διότι βάλαν τους ομιλητάς να είναι δικοί τους. Να είναι δικοί τους, ακριβώς. Για να το παίξουν. Γιατί βάλαν ομιλητάς? Πρώτον, να τους προβάλλουν για να τους κάνουν αύριο πρωθυπουργούς. Βέβαια. Και δεύτερον, για να φέρουν έτσι τα πράγματα ή ξεσαφήξει σου εν πολέμω θύγξει. Όπως έλεγε η Πυθία, η οποία έλεγε ασκός κλειδονιζόμενος, μη δε πω ποτέ βυθιζόμενος. Λοιπόν, για όλα η νέα τάξη πραγμάτων έχουν τη λύση. Παριστάνουν τους πατριώτες και θα είναι και εκεί και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δύο κόμματα τα οποία παραχωρήσανε το όνομα στην ουσία Μακεδονία. Αλλά η γνώμη δική μου είναι ότι δεν πρόκειται να καταλήξουν τώρα πουθενά. Μάλλον θα πάρει αναβολή αυτό το πράγμα. Θα το συζητήσουν αργότερα, μετά από 1-2 χρόνια. Λοιπόν, πρέπει σύσσωμοι όλοι, γιατί όλοι γνωρίζουμε την πραγματική αλήθεια και όποιος δεν υπηρετεί την αλήθεια, υπηρετεί το ψέμα, να βρισκόμαστε σε αυτές τις δύο τις συγκεντρώσεις, της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, για να δώσουμε όλοι μαζί τουλάχιστον ότι είμαστε ενωμένοι. Έστω μία φορά ας δείξει ο ελληνισμός, ο γηγενής, ο αλήτρωτος και ο απόδημος ελληνισμός, γιατί υπάρχουν τριών ειδών ελληνισμοί, γηγενής, αλήτρωτος και απόδημος, να αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι. Δεν πρέπει να λείψει κανένας από αυτή τη συγκέντρωση και προς Θεού προσοχή στους ομιλητές.
προσοχή στους ομιλητές. Οι ανήκουν όλοι στη νέα τάξη πραγμάτων, στο κατεστημένο και είναι ετεροχρονισμένοι μαθητές του Ρώτσου. Όχι, μην το λες όχι. Όχι, όλοι, ναι. Οι πολλοί. Άλλο όλοι. Οι πολλοί. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όλοι μαζί λοιπόν να συνασπιστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τσουνάμι που επέρχεται για την πατρίδα μας, το οποίο θα είναι οδυνηρό, διότι αν χάσουμε τη Μακεδονία, μετά θα χάσουμε και τη Θράκη, μετά θα ζητήσουν και οι Αλβανοί. Τα σύνορα θα πάνε στον Όλυμπο. Τα σύνορα θα πάνε στον Όλυμπο και καταλαβαίνετε, και μετά θα, δηλαδή θα γίνει η Ελλάδα, θα γίνει πλέον αλήτρωτη πατρίδα. Δεν θα υπάρχει γηγενής ελληνισμός και με όλη την άλλη την πολιτική που παίζουν με αυτούς που φέρανε εδώ πέρα θα φύγουμε κι εμείς και θα κατοικούν εδώ πέρα μέσα Βούλγαροι, Τούρκοι, Πακιστανοί και πάει λέγοντας. Με ένας πολυπολιτισμός και μια πολυθρησκευτική κοινωνία θα φτιάξουμε και ένα πολύ. Λοιπόν, όλοι μαζί να αντιπιτεθούμε σε αυτό το τσουνάμι που επέρχεται για την πατρίδα μας. Αγαπητοί μου Έλληνες, τελειώσαμε σήμερα ως εδώ και έχετε πάντα στο νου σας ότι τα Σκόπια, το λεκανοπέδιο Σκοπίων δεν κατοικήθηκε ποτέ από Μακεδόνες. Και αυτό το 1,5% των Μακεδόνων που 1,5% είναι μόνο στα Σκόπια είναι το κομμάτι που έχουν κόψει νότια από το Περλεπέ. Για το Περλεπέ είναι στα Σκόπια σήμερα, στο κράτος των Σκοπίων. Το κομμάτι αυτό το ορεινό, το Κόπια και στα Δημήρκα που έχουν κόψει κατοικείται από 1,5% του πληθυσμού, αυτοί είναι Μακεδόνες. Και είναι και άλλα 5% να πω, αυτό το ξέχασα πριν. 100 στα Σκόπια Έλληνες εκ Μακεδονίας από τους νομούς Φλωρίνης και Πέλης, δηλαδή Εδέσης, οι οποίοι έφυγαν με τον πόλεμο που φαγωθήκαμε μεταξύ μας και σκοτωνόμασταν 1946-1945, λοιπόν, και είχαν κάνει εγκλήματα στην Ελλάδα και για να μην δεχθούν αντεκδικήσεις και από φόβο ή από πίστη στο Κομμουνιστικό Κόμμα έφυγαν και πήγαν και κάθονται εκεί και κατοικούν ακόμα. Αυτή είναι μόνο το αίμα το ελληνικό εκεί. Και αυτοί μάλιστα από που πήγαν εκεί είναι Πόντιοι. Από τους Ποντίους της περιοχής Φλωρίνης και Εδέσης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Καλημέρα.